του Τσαγιού είναι κάθε χρόνο. Την κάνουμε στις 23 το Οκτώβρη, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, 5.30 ώρα στο Χάραμα. Η πρόσκληση είναι 12 ευρώ. Έχουμε πάρα πολλά, πολύ ωραία δώρα και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα τα διαθέσουμε για την αγορά, όπως κάθε χρόνο, για την αγορά των τροφίμων, τα διάφορα δέματα αγάπης που κάναμε για τα Χριστούγεννα. Και όπως πάντα πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν. Ήδη τα χρήματα που είχαμε βγάλει από το παζάρι μας τα διαθέσαμε τις παραμονές της Παναγίας. Πήραμε 400 κιλά κρέας, 400 κιλά λάδι, με ανάλογο ρύζι και τυρί και τα διαθέσαμε σε οικογένειες που πραγματικά είχαν ανάγκη και που είχαν... Να υποθέσω ότι είναι 400 οικογένειες, να υποθέσω. Ναι. Δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνεται αλματοδός η κατάστασή μας. Αλματοδός. Ναι. Δηλαδή και από ανθρώπους, νέες οικογένειες, και αυτό είναι το πολύ θλιβερό, είναι ότι είναι νέες οικογένειες, νέοι άνθρωποι που ξαφνικά δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Ο στόχος ποιος είναι, πάλι και τόσα άτομα, τόσες οικογένειες. Όσο μπορούμε να καλύψουμε, γιατί ξέρετε, επειδή δεν έχουμε... Όλοι έρχονται στον Ερυθρό Σταυρό. Εμείς θέλουμε βέβαια τα χαρτιά που πρέπει, που αναλογούν. Αλλά άμα υπερβούν τα 400 οικογένειες, δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Και εκεί έρχομαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί αξιολογούμε την κατάσταση του καθενός και τις αρχιοθετούμε ανάλογα με το τι παίρνει ο καθένας και τι ανάγκες έχει ο καθένας. Και εκεί καμιά φορά, αν κάποιοι δεν πάρουν, δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο, γιατί αρχιοθετούμε και βέβαια σε αυτές τις οικογένειες μπορούμε να καλύψουμε με κάποια άλλα πράγματα. Μπορούμε να καλύψουμε με ψάρια, με μια εβδομαδία, όχι εβδομαδία, γιατί πάλι πέφτουν πολύ στο γύρο των ψαριών, αλλά κάθε 15, κάθε 20 ημέρες μπορούμε να τους ενισχύουμε, ας πούμε, με ψάρια. Ή με κάποια έκτακτα που μπορούμε, δεν τα ακυρώνουμε τελείως, αλλά όμως τα κρατάμε για έκτακτες περιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι και αυτή τη φορά θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα μας τιμήσουμε την παρουσία τους. Επίσης θα ήθελα να πω και για άλλη μία εκδήλωση που θα κάνει ο Ερυθρός Σταυρός τον επόμενο μήνα, στις 16 του Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, νομίζω 6 το απόγευμα, στην αίθουσα επάνω του Ομηρίου, με θέμα το Αλτσχάιμερ, αλλά θα εστιαστούμε περισσότερο στο πώς μπορεί να βοηθηθεί το περιβάλλον του ασθενούς, που είναι ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από τον ίδιο τον ασθενή. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε εκεί ένα ενδιαφέρον, έτσι, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση από την κυρία Τσολάκη, η οποία είναι η ιδρύτρια της εταιρείας και πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer και είναι το πλέον εξειδικευμένο άτομο να μας μιλήσει γι' αυτό. Το ενημερώνω βέβαια, θα έρθει και άλλη ενημέρωση, αλλά έτσι ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και για την διάθεσή σας να προβάλλετε τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν και που προκύπτουν κάθε φορά.